Ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταγγελθεί το νέο περιστατικό τουρκική προκλητικότητα που εκτελήχθη εχθέ στην ακριτική Δένια, με θύμα Λινοκύπρο Γεωργό, ο οποίο δέχθηκε απειλέ για τη ζωή του από ένοπλου Τούρκου στρατιώτε. Η Κυπριακή κυβέρνηση, μετά την καταγγελία στα Ηνωμένα ΕΕ Έθνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, θα καταγγείλει το επεισόδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω μα έχουν οι ήδη ενημερώσει τα Ηνωμένα Έθνη, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό θα συμπεριληφθεί και στι επόμενε εκθέσει που θα ετοιμαστούν για τι υπηρεσίε τη UNFIGIP στην Κύπρο. Όλα τα περιστατικά ε, κατά τα οποία παραβιάζονται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, παραβιάζεται ε, η πράσινη γραμμή, καταγγέλλονται. Την ίδια ώρα, πέρα από τι λεκτικέ καταδίκε, η κυβέρνηση αναζήκε τρόπου στήριξη των γεωργών που δραστηριοποιούνται στη γραμμή Αντιπαράταξη και που συχνά πυκνά πέφτουν θύματα τουρκική προκλητικότητα. Με τον Υπουργό Γεωργία να διαβεβαιώνει ότι θα ληφθούν μέτρα για στήριξη και προστασία του όπω και στο παρελθόν. Εμεί του αγρότε αυτή τη περιοχή του θέλουμε να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται, θα συνεχίσουμε να του στηρίζουμε και θα διαχειριστούμε τα όποια ζητήματα προκύπτουν με, το, με τις παρενοχλήσεις από το καθεστώς σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μεταξύ τα έθνη ΕΕ ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε συμφωνία οι δύο ηγέτες Νίκος Αναστασιάδης και Ερσίν Δατάρ ούτως ώστε να ελοπιθεί ένα σχέδιο δράση που θα διασφαλίζει την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λύση του Κυπριακού με το Συμβούλιο ασφαλεία των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών να χαιρετίζει μέσω ψηφίσματο το λόγο σχέδιο. από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Θα...